sur moi. Et les possibilités. Αυτές οι κυρίες και κύριοι και πολύ χαρά πραγματικά συμμετέχω στη σειρά των ομιλιών που διοργανώνει το Ινστιτούτο Κωνσταντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Σε αυτή τη σειρά η οποία παρουσιάζει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για τη σπουδή της Βυζαντινής ιστορίας του πολιτισμού, αλλά και για τη σημασία του πολιτισμού αυτού για το σύγχρονο κόσμο. Σε μια εποχή έξαρσης της οικολογικής κρίσεως, όπως είναι η σημερινή, είναι εύλογο να διορισθούμε ιδιαίτερα εμείς οι ορθόδοξοι τι έχει να μας διδάξει η παράδοσή μας. Όπως αυτή διαμορφώθηκε μάλιστα από τους πατέρες της Εκκλησίας μας για τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον. Έτσι, η μελέτη και της βυζαντικής περιόδου της ιστορίας μας πάβει να είναι θέμα περιέργειας και συσσόρευσης γνώσεων και αποκτά ιδιαίτερη υπαρξιακή σημασία. Το Βυζάντιο δεν είναι για μας τους Ορθοδόξους Έλληνες άσχετο με τη σημερινή ζωή μας. Το κουβαλάμε διαχρονικά μέσα μας, διαμέσου της Εκκλησίας, των Αγίων και των εικόνων της, της λατρείας της και μάλιστα της Θείας Λειτουργίας, του μοναχισμού και του ασκητικού του ήθους. Με όλα αυτά, το Βυζάντιο είναι για μας μέρος της ταυτότητάς μας. Όσο και από τα δυτικά ρεύματα εισέβαλαν ορμητικά κατά νεότερα χρόνια, δημιουργώντας τους νεοέλληνες βαθύ συνειδησιακό και πολιτισμικό διχασμό, από τον οποίο υποφέρουμε και θα υποφέρουμε ακόμη για πολύ. Μεταξύ εκείνων που επέδρασαν βαθύτατα στη διαμόρφωση της θεολογικής αλλά και της φιλοσοφικής σκέψης στη Βυζαντινή περίοδο, διακρίνεται ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Γεννημένος περί το 580 μετά Χριστό στην Κωνσταντινούπολη, σε μια οικογένεια μεγάλης επιρροής στην Αυτοκατολική Αυλή, είχε την ευκαιρία να επιδοθεί σε ευρύτατες σπουδές, ιδιαίτερα στη φιλοσοφία και τη ρητορική. Μέχρι ότου ο Αυτοκράτορ Ηράκλειος τον προσέλαβε στην αυλή του ως ένα είδος προσωπικού γραμματέως του κράτους. Χωρίς να διαρρήξει τους δεσμούς του με την Αυτοκρατορική Αυλή, εγκατέλειψε την επίζηλη αυτή θέση του και έγινε μοναχός. Το 614 κηρύεται μοναχός στη γωνή Φιλιππικού στη Χριστούπολη, να προάστε της Κωνσταντινούπολης, και το επόμενο έτος τον βρίσκουμε στη μονή του Αγίου Γεωργίου στην Κίζικο. Μετά την περσική εισβολή στην Μικρά Ασία περί το 630, τον βρίσκουμε στη μονή του Ευκρατά στην Καρθαγένη, όπου συνδέεται με τον οικούμενό της Άγιο Σοφρόνιο, πριν ο τελευταίος γίνει Πατριάρχης Ιεροσολύμου το 634. Η επίδραση που άσκησε ο Σοφρόνιος στη θεολογική σκέψη του Μαξίμου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στη Χριστολογία, υπήρξε καταλυτική. Την εποχή εκείνη, η Εκκλησία κινδύνευε να διαιρεθεί από μια έντονη θεολογική διαμάχη γύρω από το ερώτημα εάν στο πρόσωπο του Χριστού, στο οποίο κατά το δόγμα της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου το 451 μετά Χριστό είχαν ενωθεί ασυγχύτως και αντιαρέτως δύο φύσεις, η Θεία και η Ανθρώπινη. Υπήρχαν δύο ενέργειες και δύο θελήσεις ή μία ενέργεια και μία θέληση.
Ο φρόνιος ήταν υπέρμαχος των δύο ενεργειών και δύο φελήσεων. Και ο Μάξιμος ακολούθησε και ανέπτυξε σε βάθος και υποστήριξε με πάθος την ίδια θέση. Αυτό τον έφερε σε οξία σύγκρουση με την αυτοκρατορική πολιτική, η οποία στην προσπάθειά της να βρει κάποιο συμβιβασμό ώστε να αποφευχθεί το κοινωνικό ρήγμα στην αυτοκρατορία, με διάφορα διατάγματα που εξέδιδε, έκλεινε μάλλον προς την πλευρά των μονοφυσιτών. Έτσι, μετά από περιπέτειες των οποίων η εξιστόρηση παρέλθει στην ομιλία αυτή, ο Μάξιμος καταδικάζεται το 662 από μονοφελητική σύνοδο της Κωνσταντίνου Πόλεως και μετά από ποινή που προέβλεπε το κόψιμο της γλώσσας και του δεξιού χεριού, εστάλει εξόριστος στη Λαζική, όπου και απέθανε στις 13 Αυγούστου του Ιουβέρους. Η θεολογία του όμως δεν άρχισε να δικαιωθεί όταν το 680 με 81 η έκτη του Ελληνική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη επικύρωσε δογματικά πλήρως τη θεολογία. Η σύντομη αυτή ιστορική εισαγωγή βρήθηκε απαραίτητη για όσους ίσως δεν είναι εξοικειωμένοι με τη βιογραφία της μεγάλης αυτής θεολογικής και φιλοσοφικής μορφής που μας απασχολεί σε αυτή την ομιλία μας. Σκοπός μας είναι σήμερα να δείξουμε πώς οι θέσεις του μεγάλου αυτού θεολόγου της Εκκλησίας μας και μάλιστα αυτές που αφορούν στη Χριστολογία και στις οποίες επέμεινε μέχρι μαρτυρίου συνδέονται με τη σχέση του ανθρώπου προς το φυσικό περιβάλλον. Γιατί, όσο και αν μας φαίνεται υπό τους όποιους παράγοντες, η αποδοχή ή όχι της Χριστολογίας για την οποία αγωνίστηκε ο Μάξιμος, επηρεάζει άμεσα και αποφασιστικά, όπως το δούμε, την αντίληψή μας για τη θέση του ανθρώπου μέσα στη φύση. Ναι, η θεολογία έχει πράγματι βαθύτατη σχέση με την μυθολογία. Ας δούμε πρώτα την κοσμολογία του Αγίου Μαξίμου. Για τον Άγιο Μάξιμο, όπως και για όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, ο κόσμος είναι δημιουργία του Θεού. Δεν είναι ούτε αυθύπαρκτος, ούτε αυτονόητος, ούτε από τη φύση του αιώνιος, όπως αντιλαμβανόταν η αρχαία Έλληνες. Ο κόσμος προέκυψε ως αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού, ο οποίος θέλησε να υπάρχει κάτι και έξω από τον εαυτό του. Μεταξύ του Θεού και του κόσμου υπάρχει χάσμα οντολογικό. Η φύση του Θεού και η φύση του κόσμου είναι ριζικά διάφορα. Η θεοποίηση του κόσμου είναι συνεπώς εντελώς αδιανόητη. Το οντολογικό αυτό χάσμα μεταξύ Θεού και κόσμου θα καταδίκαζε τον κόσμο στον αφανισμό, εάν αυτός στηριζόταν αποκλειστικά στην δύναμη σου. Αλλά ο Θεός ήθελε να μη αφανιστεί ο κόσμος. Δεν ήθελε να αφανιστεί ο κόσμος. Ήθελε να ζει και αυτός αιώνει. Να έχει κατά την έκφραση του Αγίου Μαξίμου όχι απλώς το είναι, αλλά και το αΐ είναι. Αλλά αφού η ιδιότητα του αΐ είναι, δηλαδή της Αθανασίας, ανήκει μόνο στο Θεό, ο οποίος δεν έχει όπως ο κόσμος αρχή και δεν υπόκειται στον χρόνο, δεν υπήρχαν άλλος τρόπος να αποκτήσει αθανασία του Χριστό παρά μόνο αν ενώνονταν με τον άκτιστο Θεό. Αυτή η ένωση Χριστού και ακτίστου, Θεού και κόσμου, ήταν για τον Άγιο Μάξιμο τόσο σπουδαία, ώστε να αποτελεί το κέντρο όλης της θεολογίας του.
Ο Θεός να τον αγιωμάτισε. Δημιούργησε τον κόσμο βάζοντας μέσα σε όλα τα όντα ένα λόγο. Το ότι ο κόσμος εμπεριείχε τους λόγους του νόμου ήταν μια ιδέα γνωστή ήδη στον αρχαίο κόσμο, κυρίως με τη διδασκαλία των στοικών. Την είχε δε αναπτύξει ιδιαίτερα ο Φίλων και στη συνέχεια ο Λιγέρης. Αλλά ενώ σε όλους αυτούς η ιδέα αυτή εμπεριείχε τον κίνδυνο να ταυτιστεί ο κόσμος με τον Θεό, στο μάξιμο κίνδυνος αυτός αποφεύχθηκε με το να συνδεθούν οι λόγοι των όντων, όχι με τη σκέψη του Θεού, αλλά με τη βούλησή που τοποθετούσε τους λόγους σε ένα μελλοντικό προορισμό. Ο κόσμος θα σωθεί και θα ζήσει αιώνια, γιατί ο λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο οποίος περιέχει τον εαυτό του όλους τους λόγους των νόμων, θα σαρκωθεί και θα γίνει άνθρωπος. Έτσι θα ενωθεί τον κτιστό με το άκτιστο και θα υπερβεί η φύση το θάνατο, που ως νητή από τη φύση της, δεν μπορεί μόνη της να αποφύγει. Αλλά γιατί ο λόγος του Θεού να γίνει άνθρωπος και όχι κάτι άλλο, παραγωγός Άρη, άγγελος. Εδώ βρίσκεται το κλειδί για τη σχέση του ανθρώπου με την υπόλοιπη φύση. Ο άνθρωπος κατά τον Άγιο Μάξιμο έχει ένα μοναδικό προνόμιο. Μετέχει εξίσου του υλικού και του νοερού κόσμου. Αν ο Θεός ήθελε να σωθούν και να ζήσουν αιώνια μόνο τα νοερά και πνευματικά όντα, μόνο οι ψυχές πνευματικά, τότε δεν θα χρειαζόταν η σάρκωση του λόγου. Τότε ο λόγος προσέλαβε σώμα υλικό, αποδεικνύει ότι ο Θεός ήθελε να φέρει σε κοινωνία και ένωση μαζί του όλη την υλική κτήση. Να λοιπόν η πρώτη και μεγάλη οικολογική συνέπεια της Χριστολογίας του Μαξίμου. Το φυσικό περιβάλλον είναι προορισμένο από τον Θεό να ανυψωθεί και αυτό μαζί με τον άνθρωπο σε κοινωνία με τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός δεν θέλει τη σωτηρία μόνο του ανθρώπου, αλλά και όλης της κτήσης. Αυτός ο ύψιστος και θείος προορισμός του υλικού κόσμου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο αν ο άνθρωπος έδινε ελεύθερα τη συγκατάθεση. Το αυστεξούσιο, δηλαδή η ελευθερία, δόθηκε από τον Θεό στον άνθρωπο ως πλασμένο κατ' εικόνα Θεού. Και αυτό αποτελεί το διακριτικό του γνώρισμα από τα ζώα και τη λοιπή υλική κτήση. Χωρίς την ελεύθερη συγκατάθεση του ανθρώπου, η σωτηρία της κτήσεως θα ήταν αποτέλεσμα εξαναγκασμού και δεν θα είχε καμία αξία, γιατί θα προσέκρουε στην αγάπη του Θεού. Η αγάπη πάντοτε σέβει την ελευθερία. Ο άνθρωπος λοιπόν δημιουργήθηκε ελεύθερος να κυριαρχεί στη λοιπή ειδική δημιουργία, όπως μαρτυρείται η Γραφή. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρέσατε τη γη και άθιν επί των ελπαιδών κλπ. Αλλά την ελευθερία του αυτή την έλαβε από τον Θεό, όχι για να καταστρέφει, αλλά για να ενώνει με τον Θεό τον υλικό κόσμο. Ο άνθρωπος θα γινόταν έτσι ο μικρό κόσμος, που θα δεσίτευε μεταξύ ουρανού και γης, Θεού και κόσμου. Γι' αυτό ο Άγιος Μάξιμος αφιερώνει μεγάλο μέρος της διδασκαλίας του, αναλύοντας αυτό το μυστήριο της μεσητείας, υπέρβαση της διαρέσεως μεταξύ των δύο φύλων, μεταξύ Παναδείσου και Οικουμένης, μεταξύ ουρανού και γης, μεταξύ νοερό και αισθητών και τέλος μεταξύ Θεού και κτήσεων. Αυτό είναι με τον Άγιο Μάξιμο ο προορισμός του ανθρώπου.
τίποτε λιγότερο από αυτό. Το προορισμό αυτό, ο πρώτος άνθρωπος αρνείται να εκτελέσει. Άμα τη γενέση του, λέει ο Άγιος Μάξιμος, πρέπει προς την αντίθετη φορά και αντί να ενώσει τον κόσμο με τον Θεό, έκανε τον εαυτό του Θεό και έσκατο το σημείο αναφοράς όλου του κόσμου. Έτσι επεκράτησε η φιλαυτία, η ρίζα όλων των παθών, τον Άγιο Μάξιμο. Και η Βουλή του Θεού για την υπέρβαση της θνητότητας που ήταν εγγενής στην πίστη του Χριστού δεν πραγματοποιήθηκε. Ο άνθρωπος, ασκώντας την ελευθερία του ως αυτοαναφορά, ως φιλαυτία δηλαδή, καταδίκασε όλη την πτήση και πρώτα τον ίδιο τον εαυτό του στο θάνατο. Έτσι η φυσική διαφορά μεταξύ των όντων και μεταξύ του ανθρώπου και της θνητής δημιουργίας από απλή αναφορά, διαφορά έγινε διαίρεση και αντιπαλότητα. Με τον Άγιο Μάξιμο, άλλο είναι διαφορά και άλλο διαίρεση. Ο άνθρωπος διαφέρει από τα άλλα ζώα, αλλά δεν είναι διηρημένος από αυτά. Γι' αυτό και αν ερωτά το σήμερα ο Άγιος Μάξιμος για τη σχέση ανθρώπου και άλλων ζώων, όπως αυτή προβάλλεται από τη σύγχρονη βιολογία, θα έλεγε «Ναι, ο άνθρωπος έχει βιολογικό δεσμό με τα άλλα ζώα, όπως αποδεικνύει και η σύγχρονη βιολογία. Αλλά και διαφέρει από αυτά ως προς το αυτεξούσιο και την ελευθερία. Η διαφορά δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο να δεχτούμε διαίρεση, ως αν ο άνθρωπος να μην ήταν ενωμένος με τη λοιπή δημιουργία. Οπότε και θα ήταν αδύνατος ο ρόλος του ως μεσήκου μεταξύ Θεού και κόσμου, στον οποίο ρόλο επιμένει ο Μάξιμος τόσο πολύ. Αλλά και η βιολογική του ένωση με τα λοιπά ζώα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και διαφορά. Γιατί τα ζώα στερούνται του αυτεξουσίου, της ελευθερίας που έχει ο άνθρωπος. Αν λοιπόν αρνηθούμε τη βιολογική συνέχεια του ανθρώπου με τα άλλα ζώα, τότε η μεσητεία του ανθρώπου μεταξύ υλικού κόσμου και Θεού καθίσταται αδύνατη. Και αν δεχθούμε τη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο, αν δεν δεχθούμε τη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο, τότε η μεσητεία αυτή καθίσταται ανελεύθερη και αναγκαστική. Γι' αυτό έχει πελώδια σημασία η φιλοσοφική αυτή θέση του Αγίου Μαξίμου ότι άλλο διαφορά και άλλο διαίρεση. Η κοσμολογία λοιπόν του Αγίου Μαξίμου είναι ανθρωποκεντρική. Ο άνθρωπος είναι και κλειμένος από το Θεό να υπηρετήσει την ενότητα της δημιουργίας και την ανύψωσή της σε κοινωνία με τον Θεό. Δεν είναι όμως η κοσμολογία του ανθρωπομονιστική. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να νοηθεί αποκομμένος από τη λυπή δημιουργία. Είναι και αυτός μέρος της. Και ό,τι συμβαίνει στη λυπή δημιουργία έχει άμεσες επιπτώσεις και σε αυτό. Ας δούμε τώρα τη χριστολογική κοσμολογία του Μαξίμου. Η κλίση του ανθρώπου από τον Θεό να εκπληρώσει τον ύψιστο αυτόν προορισμό της ενώσεως του κόσμου με τον Θεό απέτυχε. Ο πρώτος Αδάμ αρνήθηκε να την πραγματοποιήσει. Πράγμα που ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να το κάνει χωρίς ο ίδιος να ενωθεί με τον Θεό, αφού αρνήθηκε την ένωση με τον Θεό. Αυτομάτως αρνήθηκε και την πραγματοποίηση του προορισμού. Γι' αυτό ο Θεός εισάγει νέο τρόπο πραγματώσεως του αρχικού σχεδιασμού, που στην ουσία δεν είναι παρά η προαιώνια βουλή του να ενωθεί δια του ανθρώπου όλη η κτήση με τον Θεό.
αυτός ο νέος τρόπος με τον οποίο, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, καινοποιεί, δηλαδή τροποποιεί τας φύσης, ο Λόγος του Θεού σαρκούνται και γίνεται άνθρωπος, όχι για να σώσει μόνο τον άνθρωπο, προσέξτε το αυτό, αλλά για να ενώσει όλη την πτήση για τον ανθρώπο. Χαρακτηριστικά είναι όσα γράφει στο περιδιαφόρον των Ιών. Το διαβάζω στο πρωτότυπο και αν χρειαστεί το μεταφράζω. Επειδή τίνει ο άνθρωπος, την προς ένωση των διηρημένων δοθήσει αυτό φυσική δυνάμη, εις των ηνωμένων μάλλον διαίρεση παραπιστάμων. Ο άνθρωπος δηλαδή τη δύναμη που πήρε για να ενώνει τον κόσμο σε μια κατάκριση και την οδήγησε προς τη διαίρεση. Και ταύτη μικρού δίν ελεηνός εις το μείον πάλιν κινδυνευούσας μεταχωρήσε. Σε τέτοιο βαθμό που κινδύνευσε η κτήση να οδηγηθεί στο μείον. Εξαφανιστεί από το οποίο ιόν και προήλθε. Δια τούτο καινοτομούνται φύσεις και Θεός άνθρωπος γίνεται. Ή να σώσει τον απολόμενον άνθρωπο και της κατά το παν καθόλου φύσεως διε αυτού το καταφύσιν ενώσας ρήγματα δείξας την μεγάλη βουλή του Θεού και Πατρός, εις σε Αυτόν ανακεφαλαιώσας τα πάντα, τα εν ουρανό και τα επί της γης, ενώ και εκτίστησαν και συνειμήν και δι' ημάς την άπασαν κτίση. Αλλήλης διασφήμισας, παράδεισον και οικουμένη, ουρανό και γη, αισθητά και νοητά, τα πάντα εις σε Αυτόν ανακεφαλαιώσατο, μη ανυπάρχουσα την άπασα κτήση δείξας, καθάπε άνθρωπο άλλο. Νομίζω δεν χρειάζεται μετάφραση. Με λίγα λόγια, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ότι η σάρκωση του λόγου εσύνενε την ανακεφαλαίωση των πάντων και την υπέρβαση των όλων των διαίρεσεων πάλι για τον ανθρώπο. Και έτσι έχουμε μια ένωση εδώ και του ανθρώπου με την πτήση. Η κτήση δηλαδή προς τον άνθρωπο γίνεται μια ενότητα και γίνεται, όπως λέγει, καθάπερ άλλων άνθρωπο. Η κτήση μέσα λέγεται ένας άνθρωπος και αυτή, ο οποίος πλέον επικοινωνεί με τον Θεό δια του ανθρώπου. Αποκτά δηλαδή ένα στόμα, μια κεφαλή, ένα χέρι, το οποίο φέρνει σε κοινωνία όλη τη δημιουργία που θέλει. Το βαρισίνοντο αυτό χωρίο μας αποκαλύπτει ότι για τον Άγιο Μάξι ο σκοπός της ενανθρωπίσεως δεν είναι άλλος από το να πραγματοποιήσει την ένωση όλης της κτήσεως καθάπερ άνθρωπων άλλων, δηλαδή για του ανθρώπου και του ανθρώπου, ώστε να αποφευθεί η επάνωδος στο μη είναι, εις το μη ον πάλι είναι μεταχωρήσει. Δηλαδή να υπερβαθεί ο θάνατος. Έτσι για τον πατέρα αυτών της Εκκλησίας, η σωτηρία έχει ευρύτερη κοσμολογική διάσταση και το επίκεντρό της είναι η σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Ο άνθρωπος πλάστηκε για να ενώσει τα διεστώτα στη φύση, αυτά που προκαλούν το θάνατο. Ο θάνατος είναι ταυτόσιμος με την διαίρεση με τον Άγιο Μάξιμο. Και να τα αναγάγει όλα στο Θεό.
Γι' αυτό ο Μάξιμος, εκτός από την Ανάσταση που είναι νίκη κατά του θανάτου, τονίζει ιδιαίτερα και την Ανάληψη, κατά την οποία, αυτό το τονίζει ιδιαίτερα, ενώθηκε με το Θεό και αυτό το γήινο σώμα μας, ως στοιχείο που μας συνδέει με τα αισθητά, δηλαδή με το φυσικό μας περιβάλλον. Στο σημείο αυτό πρέπει ιδιαίτερως να τονίσουμε την αντίθεση που έχει σκέψει η Μαξή με εκείνη του πλατωνισμού και ακόμα του Οριγέννη και του Ευαγρίου, οι οποίοι πίστευαν ότι το σώμα δεν επιβιώνει στη Βασιλεία του Θεού, αφού είναι υλικό και κατώτερο της ψυχής και του νου. Η ανάδειξη του σώματος ως στοιχείου που μετέχει στη θέση θέωση του ανθρώπου συνδέεται με την πεποίθηση ότι ολόκληρη η υλική δημιουργία είναι ιερή και πρέπει να είναι σεβαστή. Στην πεποίθηση αυτή στηρίχθηκε και η υπεράσπιση των ιερών εικόνων αργότερα από θεολόγους όπως ο Ιωάννης Δαμασκηνός, ο οποίος δεν δίστασε να γράψει «Την ύλην σέβω, διείς, η σωτηρία μου ήλυγασαι». Η καταξίωση αυτή του υλικού κόσμου σε τέτοιο βαθμό, ώστε να συνδέεται με τον Υιό του Θεού, με τον ίδιο το Θεό, στο πρόσωπο του Χριστού, αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη της σημασίας που απέδιδαν οι πατέρες της Εκκλησίας στο φυσικό περιβάλλον. Ο άνθρωπος για αυτούς ήταν αδιανόητος χωρίς το φυσικό του περιβάλλον. Μαζί με αυτό πέφτει και μαζί με αυτό σώζεται. Η πτώση του ανθρώπου επέδρασε άμεσα και στη φύση. Γι' αυτό ο Παύλος γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι όλη η πτήση συστενάζει και συνοδύνει τώρα μαζί με τον άνθρωπο και περιμένει πότε θα συνδοξαστεί και αυτή μαζί. Ο Άγιος Μάξιμος δίνει στην πάυλη αυτή θεολογία το βαθύτερο θεολογικό και φιλοσοφικό της νόημα, προβάλλοντας μια χριστολογική κοσμολογία, στην οποία ο άνθρωπος διαδραματίζει και τον ρόλο και όλη την δημιουργία. Η ευθύνη του ανθρώπου για το φυσικό του περιβάλλον γίνεται έτσι και έδινε. Τρίτον, ας δούμε αυτό που θα το ονομάζαμε η εκκλησιολογική κοσμολογία του Μαξίμου. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει στη σκέψη του Αγίου Μαξίμου η σύνδεση της κοσμολογίας, της ανθρωπολογίας και της χριστολογίας με την Εκκλησία. Η Εκκλησία για τον Πατέρα αυτό είναι τύπος όλου του αισθητού κόσμου, με το ιερατείο να συμβολίζει τον ουρανό και το ναό με την ευπρέπειά του την καταγήν διακόσμηση. Αλλά και τον άνθρωπο συμβολίζει η Εκκλησία, γράφει στην εισαγωγή του, ψυχή με έχουσα το ιερατείο και νου το θείο θυσιαστήριο και σώμα του ναού. Έτσι, χάρη στην Εκκλησία, κόσμος και άνθρωπος αλληλοεικονίζονται. Γράφει στην εισαγωγία του, αναφερόμενος στον Διονύσο τον Αρεοπαγίτη, «Κατά ταύτην δε πάλι ευμιμήτως την εικόνα και τον κόσμο όλων των εξορατών και αοράτων συνιστάμενων, άνθρωπο υπέβαλε ο Διονύσιος είναι, και κόσμον αύθης των ψυχής και σώματος άνθρωπου. Και ψυχή μεν είναι των αισθητών τα νοητά, σώμα δεν των νοητών τα αισθητά». Έτσι ο άνθρωπος είναι μικρόκοσμος του μακροκόσμου, μικρός στο μεγάλο, αφού ενώνονται σε αυτόν τα αισθητά και τα νοητά. Και η Εκκλησία είναι εικόνα του ίδιου του Τριαδικού Θεού, αφού σε αυτή πραγματοποιείται η ένωση των πάντων
κόσμου και ανθρώπου. Παρά τις διαφορές, όπως λέγει, των ιδιωμάτων, των τόπων και των τρόπων, την αμή αλλήλων παντάβασιν αλότρια ή, αυτά οι διαφορές, και εχθράτα του ενός Θεού κτίσματα και βήματα, να μην είναι οι διαφορές αυτές αφορμή αλλοτρίωσης και εχθρότητος και μεταξύ των Χριστών και με τον Θεό και κινδυνεύσει μετά των ανθρώπων αυτής και αυτό το είναι εις το μείον μεταπεσίν του Θεού, του Θεού χωριζόμενο. Με τον τρόπο τη διαίρεση κινδυνεύει να επιστρέψει στο μη είναι η κτήση. Συγκλονιστικά αυτά τα λόγια για την ουσία και την κοσμολογική σημασία της Εκκλησίας. Πώς στο Θεό η διαφορά δεν σημαίνει διαίρεση αλλά ενότητα. Έτσι και στην Εκκλησία ο κόσμος όλος και ο ίδιος ο άνθρωπος, παρά τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των όντων, ενότητα μεταξύ και με τον Θεό, όχι απλώς για να γίνουν καλύτεροι και να ζουν ευτυχέστεροι, αλλά για να μην πάψουν να είναι, να υπάρχουν. Ο σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι ηθικός, αλλά οντολογικός. Η υπέρβαση της διαιρέσεως ή της αντιπαλότητας μεταξύ των νόμων για μια ένωση που σέβεται και δεν καταργεί τη διαφορά, είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου για τον κόσμο και τον άνθρωπο. Η Εκκλησία υπάρχει για να εικονίζει και να προσφέρει τη γεύση ενός κόσμου απαλλαγμένου από τη διαίρεση, η οποία είναι ταυτόσιμη με το θάνατο και αυτό το, και αυτό το μηδέν που προηγήθηκε της δημιουργίας του κόσμου. Αυτή τη σχέση κόσμου, ανθρώπου και Θεού τη βλέπει ο Άγιος Μάξιμος να εικονίζεται κυρίως και κατεξοχήν στη Θεία Λειτουργία. Η Λειτουργία είναι για τον Πατέρα αυτό της Εκκλησίας μία πορεία του κόσμου με επικεφαλή στον άνθρωπο ιερέα της κτήσεως προς ένα κόσμο ενότητας όλων των διεστώτων και αιώνιας ζωής σε κοινωνία με τον Θεό στη Βασιλεία. Η λειτουργία είναι για το Μάξιμο εικόνα ενός κόσμου που υπερβαίνει το θάνατο χάρη στην υπέρβαση της διαιρέσεως μεταξύ ανθρώπου και κόσμου και ανθρώπου, κόσμου και Θεού. Η Θεία Λειτουργία, όπως και η ίδια η Εκκλησία, αποκτά έτσι υπαρξιακή, συμπελώρια υπαρξιακή σημασία, όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά και για ολόκληρη του κτήση. Και τώρα, μερικά συμπεράσματα. Είδαμε σε πολύ γενικές γραμμές τη διδασκαλία ενός από τους πιο βαθείς θεολόγους και φιλοσόφους του Βυζαντίου για τη θέση του ανθρώπου μέσα στον υλικό κόσμο. Ο άνθρωπος, κατά τον Άγιο Μάξιμο, δημιουργήθηκε από τον Θεό με το μοναδικό προνόμιο να μετέχει τόσο των άλλων υλικών κτισμάτων χάρη στο σώμα. Το σώμα είναι για το Μάξιμο, όπως και τους άλλους πατέρες, ήδη από την εποχή του Αγίου Ειρηναίου, συστατικό της ίδιας της ταυτότητας του ανθρώπου. Χωρίς σώμα δεν υπάρχει έννοια του ανθρώπου. Όσο και των νοερών όντων, αλλά και του ίδιου του Θεού, χάρη στο αυτεξούσιο που έχει ως πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Αυτό το μοναδικό προνόμιο της μετοχής του τόσο στον υλικό όσο και στον πνευματικό και νοερό κόσμο δόθηκε στον άνθρωπο για έναν υψηλό σκοπό. Να βοηθήσει την κτήση να υπερβεί τη φυσική της θνητότητα και να ενωθεί με τον μόνο φύση αθάνατο Θεό. Ο άνθρωπος λοιπόν πλάστηκε όχι για να γίνει κυρίαρχος και εξουσιαστής της φύσεως, αλλά για να γίνει ιερέας της. Να την πάρει στα χέρια του και να την αναφέρει στο Θεό. Με τον τρόπο αυτό,
Ο άνθρωπος αποδεικνύεται απαραίτητος για τη φύση. Ανεκλειφίσει για τον άνθρωπο. Η κοσμολογία του Αγίου Μαξίμου είναι, όπως είπαμε, ανθρωποκεντρική, αλλά δεν είναι ανθρωπομονιστική. Και η κοσμολογική αυτή αποστολή του ανθρώπου, αποστολή του, ο άνθρωπος, ασκώντας την ελευθερία του, αρνήθηκε να την εκπληρώσει, με συνέπειες τραγικές τόσο για τον ίδιο όσο και για όλη την φύση. Η φύση έκτοτε κινδυνεύει από αυτό που τάχθηκε να την προστατεύσει και να την αναδείξει, δηλαδή από τον άνθρωπο. Ο κίνδυνος αυτός, υπερίστερα ο Άγιος Μάξιμος, μπορεί να φτάσει μέχρι και την επιστροφή στο μηδέν, δηλαδή στον αφανισμό. Η αμαρτία του ανθρώπου έχει καταστροφικές συνέπειες για όλη τη φύση. Τη σωτηρία από αυτή την υπαρξιακή απειλή αναλαμβάνει ο Χριστός ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο γίνεται άνθρωπος για να πραγματώσει αυτό που ο πρώτος άνθρωπος αρνήθηκε να κάνει. Έτσι, μέσω πάλι του ανθρώπου, ενωμένου όμως με το Θεό, αποκτά εκτίσει τη δυνατότητα να σωθεί από την καταστροφή. Ο Χριστός σώζει την κτήση χωρίς να καταργήσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος εξακολουθεί να παραμένει το κλειδί για τη ζωή του κόσμου. Όσο πιο πολύ ενώνεται με το Θεό, τόσο πιο πολύ λυτρώνεται και η κτήση όλη από τη φθορά. Και όσο πιο πολύ αυτονομείται από το Θεό και ανάγει τον εαυτό του σε Θεό, τόσο περισσότερο στενάζει η κτήση κάτω από το πέλμα. Η οικολογική κρίση που βιώνει σήμερα ο κόσμος μας επιβεβαιώνει δραματικά την κοσμολογία του Αγίου Μαξίμου. Ο πρώτος που επιχείρησε τις μέρες μας να αναζητήσει τις ιστορικές καταβολές της οικολογικής μας κρίσης, ο Αμερικανός ιστορικός Bill White, σε ένα κλασικό άρθρο του στο περιοδικό Science του 1967, επεσήμανε την ευθύνη της χριστιανικής θεολογίας για τη γέννηση του οικολογικού προβλήματος. Πρόκειται για την αντίληψη ότι ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να κατεξουσιάζει τη φύση ως λογικά ανώτερος όλων των άλλων όμων. Ο διαπλουτισμός με το στόμα ενός Μπέικον και ενός Ντεκάρ και ακόμη ενός Καντ ήρθε να καλέσει τον άνθρωπο να σύρει τη φύση δέσμια πίσω του και με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να γίνει κατά την έκφραση του Ντεκάρτ «Maître et possesseur de la nature», κύριος και κάτοχος της πίσω. Αυτό και έγινε. Και οι συνέπειες είναι μπροστά μας. Οι αρήνουν ακόμη πιο οδυνηρές για τις γενιές που έχουμε. Αν το οικολογικό πρόβλημα έχει κάποια σχέση με την κοσμοθεωρία και την οτροπία μας, και αναμφίβολα έχει, τότε το Βυζάντιο έχει να μας διδάξει πολλά. Η κοσμολογική ανθρωπολογία του Αγίου Μαξίμου, την οποία προσπαθήσαμε επιγραμματικά να αναλύσουμε εδώ, δεν είναι μια μεμονωμένη αντίληψη ενός βυζαντινού θεολόγου. Ο ολόκληρος ο βυζαντινός πολιτισμός είναι ζυμωμένος με τις κοσμολογικές ιδέες του εκκλησιαστικού αυτού συγγραφέα. Η βυζαντινή αρχιτεκτονική και ιδιαίτερα η ναοδομία, η εικονογραφία και η διακόσμηση των ναών, προπάντων μάλιστα η Βυζαντινή Θεία Λειτουργία, η ημνογραφία και η λαογραφία με τις παραδόσεις και τις γιορτές της, όλα αποτελούν εφαρμογές στην πράξη της κοσμολογίας που συναντούμε στον Πατέρα αυτού της Εκκλησίας. Πρόκειται για έναν τρόπο και μια στάση ζωής που προσεγγίζει τη φύση με σεβασμό, την αναφέρει στον Θεό ως δικό του δώρο που του το αντιπροσφέρει εν ευχαριστία
βλέποντας τα σαν εκ των σών, συμπροσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Μέσα στην Βυζαντινή λειτουργία, ο άνθρωπος βρίσκει τη σωστή σχέση του με το φυσικό του περιβάλλον. Ενώ στη Βυζαντινή μοναχική παράδοση, μοναστική παράδοση, με την οποία ήταν ζυμωμένος ο Άγιος Μάξιμος, όσο λίγη η Βυζαντινή στοχαστές, άσκηται στην εκρίζωση της φυλακτίας, αυτής της μήτρας του οικολογικού κακού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, στον βαθμό που συνεχίζει την παράδοση που εκπροσωπεί ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, και αποτελεί ερώτημα, αν όμως τη συνεχίζει, μπορεί να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης στην εποχή μας. Θεολόγοι όπως ο Άγιος Μάξιμος αποδεικνύονται επίκαιροι και σήμερα, αρκεί να αναδειχθεί η υπαρξιακή σημασία της διδασκαλίας τους. Η απόψινή ομιλία μου αποτέλεσε μια ταπεινή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας στην επέμβαση.